το παίρνετε έτσι. Καλά να πάτε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ξαφνιάζομαι που είστε τόσοι πολλοί. Εγώ περίμενα να είμαστε αυτό. Άρα έχει ενδιαφέρον πάντοτε όταν μιλάμε για τις δύο νοημοσύνες. Ακόμα και στα ελληνικά δυσκολευόμαστε να βάλουμε τον πληθυντικό στη νοημοσύνη. Κοιτάξτε το ακόμα και με τη μνημοσύνη. Το πιο πιθανό είναι να έχετε έρθει εδώ επειδή αγαπάτε τη Βούλα. Άρα καλά κάνατε και μάλλον καλά έκανε που δεν σας είπε εντελώς το θέμα. Άρα θα μιλήσουμε για φυσική νοημοσύνη, που αυτό κανονικά το κατέχετε το αντικείμενο βιωματικά, και για τεχνητή νοημοσύνη, άρα μερικοί το κατέχουν, άλλοι το πιστεύουν, άλλοι δεν το πιστεύουν. Αυτό που θέλω να σκεφτούμε σήμερα είναι να μην αγγυλωθείτε στο αν υπάρχει ή όχι η τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω απλώς να σκεφτείτε όταν θα υπάρχει, δηλαδή μετά τα πρώτα βήματα, αν μερικοί δεν το πιστεύουν ακόμα, τι θα γινόταν. Θα μπορούσαμε να πούμε, επειδή κάναμε τέτοιες αναλογίες, τι θα ήταν, ας πούμε, η ζωή με ζεόλιθο. Και φανταστείτε να το κάναμε πριν το ζεόλιθο και να μην είχατε ακούσει ποτέ τη λέξη. Και να σας έλεγα, φανταστείτε το μετά από μερικά χρόνια. Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο με την ΑΟΣ. Πριν μερικά χρόνια δεν ξέραμε καν τη λέξη, ενώ τώρα μας φαίνεται φυσιολογικό να έχουμε ακόμα και τις ειδήσεις να μιλάνε για αυτό το θέμα. Θέλω λοιπόν να φανταστείτε ότι είμαστε σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι στις ειδήσεις. Για να μην σας πω ότι σε μερικές χώρες θα έχουμε ήδη παρουσιαστεί που θα είναι τεχνητής νοημοσύνης και δεν θα είναι καν φυσικό πρόσωπο, γιατί ούτως ή άλλως, ειδικά για τις ειδήσεις, παρόλο που δεν το πιστεύετε, χρειάζεται μόνο να διαβάζετε το κείμενο για να μπορείτε να το πείτε. Δεν έχετε να κάνετε απολύτως τίποτα άλλο. Άρα θα ήταν μάλιστα μια εκφυλισμένη υπόθεση να βάλουμε κάποιον που έχει τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει αυτό το πράγμα. Από ό,τι φαίνεται, μια ανθρώπινη επαρχή. Άρα, το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν δύο νοημοσύνες είναι το ανάλογο από το να ήμασταν τώρα εδώ στην Ευρώπη και να σας έλεγα, υπάρχουν και, βέβαια είμαστε πριν το 1492, και να σας λέω, υπάρχουν και άνθρωποι στην Αμερική, που βέβαια θα είχα κάνει το λάθος, θα το έλεγα Ινδίες, αλλά τέλος πάντων οι άνθρωποι θα υπήρχαν. Και θα ήταν καλό να δούμε την πρώτη επαφή. Όπως θα έλεγε ένα σκηνοθέτης, επαφή του τρίτου τύπου. Μερικές φορές στο θέατρο ή στο κινηματογράφο βλέπετε κάτι το ανάλογο, αλλά θεωρώ ότι δεν είμαστε πολύ προετοιμασμένοι γι' αυτό. Άρα θα μας έρθει ξαφνικά. Δίνω παραδείγματα απλά. Ακόμα και οι άνθρωποι που ασχολούνται με επιστημονική φαντασία είχαν σκεφτεί ότι οι υπολογιστές, για να είναι εξελιγμένοι, πρέπει να ήταν χοντροί. Ναι, Ιωάννη, χοντροί. Όχι κοντοί, χοντροί μόνο. Και τελικά είμαστε με κάτι υπολογιστές που είναι όλο και πιο μικροί. Ευτυχώς που κάπου θυμούνται και τα δάχτυλά μας για να βάλουν ένα πληκτρολόγιο που να χωράει. Εντάξει. Το είχαν παρακάνει σε κάποια φάση και με τα κινητά. Ειδικά οι άντρες μπερδευόταν με τα κινητά και πατούσαν ένα και λέει, δεν μπορώ να καλέσω ούτε τη γυναίκα μου. Τι προσπαθώ να πω, η τεχνολογία σε μερικά σημεία εξελίσσεται πιο γρήγορα από τις ανθρώπινες ικανότητες, άρα περιορίζεται από την ανθρώπινη ικανότητα για να είναι ακόμα εφικτή. Επειδή εδώ έχουμε και τη φίλη μου για τον φωτισμό, θέλω να φανταστείτε, ας πούμε, ότι κάνουμε έναν φωτισμό με υπέρυθρες. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το δουν ή κάνουμε, ας πούμε, κάτι που να είναι με υπέρεχους για τα σκυλιά. Θα τα άκουγαν μια χαρά και εμείς θα λέγαμε τι λένε. Έχουμε δει στον κινηματογράφο σκηνές με ανθρώπους που είναι τυφλοί, με ανθρώπους που δεν μιλάνε, που ζουν στον κόσμο της σιωπής και δεν καταλαβαίνουμε πώς λειτουργούν μαζί μας. Εδώ λοιπόν
Το πρώτο ερώτημα, αν έχουμε δύο νοημοσύνες, είναι αν η μία είναι πριν από την άλλη. Άρα, εδώ είναι ξεκάθαρο ότι βέβαια η φυσική νοημοσύνη είναι πριν την τεχνητή. Και ακόμα και αν μπούμε σε μια υπόθεση που έχουν γίνει και τα δύο, θα έχουμε ένα πρόβλημα του τύπου γονέας παιδί. Το θέσω αλλιώς, επειδή είστε και γονείς και παιδιά, θέλω να φανταστείτε τώρα ότι είστε γονέας ενός κλασικού παιδιού, αλλά αυτό έχει μια ταχύτητα που κάθε χρόνο που περνάει αναπτύσσεται για 10. Άρα, ξέρω ότι για μερικούς γονείς δεν θα αλλάξει, θα συνεχίζουν να τα λένε μωρά. Αλλά θέλω να φανταστείτε, ας πούμε, ότι όταν το παιδί σας θα είναι 5 χρονών, θα έχει την νοημοσύνη ενός 50. Αλλά εσείς θα το βλέπετε πάλι σαν παιδί, όπως ο Μαστρογιάννης το έργο του το Βαμπένε. Πόσο αντέχουμε να αλλάζει γρήγορα το παιδί? Πάνω κάτω τι κάνουμε ως γονείς, είναι σε μερικούς τομείς το αντέχουμε, γιατί είναι ο τομέας που έχουμε την εξειδίκευση, και στους άλλους λέμε άστο, θα το δει κάποιος άλλος. Στους τομείς που είναι της επιστήμης, είναι δύσκολο, άμα δεν είμαστε της επιστήμης, να παρακολουθούμε τι κάνει το παιδί. Αλλά σε κάποια φάση το παρατάμε και το αφήνουμε στο σχολείο, λέει αυτοί θα ξέρουν. Ο ένας είναι φυσικός, ο άλλος είναι χημικός, ο άλλος είναι βιολόγος, ο άλλος είναι μαθηματικός, κάτι θα ξέρουν. Σε άλλους τομείς μας εκνευρίζει λίγο. Εντάξει. Όταν έχετε ένα παιδί που είναι μια κινητή βιβλιοθήκη στον τομέα της ιστορίας, εδώ δεν έχετε καμία δικαιολογία, γιατί εσείς κανονικά έχετε ζήσει περισσότερα χρόνια. Άρα μπορεί να σας μιλάει για τα δικά σας βιώματα, ενώ αυτό δεν τα έχει ζήσει, γιατί γίνει και μετά. Θέλω να φανταστείτε, γιατί τώρα ξέρω και αυτοί που είναι εκπαιδευτικοί, όταν βλέπετε, ας πούμε, έτος γέννησης μετά το 2000. Τώρα βάζουμε έτος γέννησης μετά το 2010. Σε κάποια φάση λες, παιδιά, λάθος, υπάρχουν άνθρωποι που γεννήθηκαν μετά το 2010. Άρα θα έχει πλάκα, ας πούμε, να δείτε τώρα ένα παιδί που γεννήθηκε μετά το 2010 να σας εξηγεί άπτεστα πώς έγινε το σχέδιο Ανάν το 2004. Που βέβαια εσείς το βιώσατε τότε και βέβαια δεν είχατε ιδέα τι ήταν. Και αυτό που δεν το έζησε καν σας εξηγεί πώς έγινε. Εδώ εκνευρίζεστε. Δηλαδή είναι πιο σκληρό από το θεώρημα του Πυθαγόρα που δεν το ξέρεις καλά. Άρα προσπαθώ να σας πω το εξής. Σε μερικούς τομείς που υπάρχει μια γρήγορη εξέλιξη, όπως είναι η τεχνολογία, το δεχόμαστε ότι μετά από λίγο δεν είμαστε ενημερωμένοι και άμα δεν έχουμε επικαιροποιημένες γνώσεις, αποδεχόμαστε ότι υπάρχει μια διαφορά. Σε άλλους τομείς μας ενοχλεί. Ας πούμε, φανταστείτε τώρα ότι το παιδί σας είναι 5χρονο και θέλετε εσείς να γράψετε ένα γράμμα και σας λέει, άμα θες μαμά, να σε βοηθήσω. Είπα μαμά για να είναι πιο εξωφρενικό, γιατί συνήθως είναι οι μαμάδες που γράφουν μαζί, οι μπαμπάδες δεν γράφουν. Και φανταστείτε λοιπόν στους τομείς που θεωρείτε ότι αυτό το έχετε, γιατί έχετε και μια ηλικία, έχετε μια επιστημονοσύνη, πώς μπορεί να το αμφισβητήσετε τόσο γρήγορα? Δεν μιλάω ακόμα για στρατηγικά παίγνια, γιατί εκεί πέρα μπαίνουμε σε ένα άλλο πλαίσιο, αλλά θέλω να φανταστείτε το εξής. Παλαιότερα, όταν ψάχνατε πληροφορίες, πηγαίνατε σε μια βιβλιοθήκη. Ζητούσατε να σας στείλουν έγγραφα. Τώρα μπαίνετε στο διαδίκτυο. Υπάρχει κάποιος από εσάς που θεωρεί ότι είναι πιο έξυπνος από το διαδίκτυο? Αν το θεωρεί, είναι λάθος, α. Εντάξει. Άρα, έχουμε λοιπόν ένα αντικείμενο, όπως είναι το διαδίκτυο, η πρόσβαση, και του κάνουμε ερωτήσεις και μας απαντάει. Μετά βέβαια, να ξέρετε, εδώ είναι το θέμα και του διαδικτύου που δεν το ξέρουν πολλοί. Άμα κάνετε βλαμμένες ερωτήσεις, σας δίνει βλαμμένες πηγές. Όσο πιο έξυπνες είναι οι ερωτήσεις σας, τόσο πιο έξυπνες είναι οι πηγές. Άρα να ξέρετε, άμα δεν θέλετε να στεναχωρηθείτε, να μην δείχνετε τι έχετε ψάξει στο διαδίκτυο, σε όποιον να είναι.
Γιατί από τις απαντήσεις που δίνει σε μερικές λέξεις ξέρουμε ακριβώς τι ψάχνατε. Χειρότερο, ξέρουμε και τι βρήκατε. Και μετά τι θεωρείτε ότι είναι σημείο αναφοράς. Άρα, για την τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι είναι καλό να έχετε σαν σημείο αναφοράς τον Μάρβιν Μίνσκι. Είναι καλό να έχετε και τον Ρόναλντ Μπρουκς. Σε επίπεδο επιστημολογίας, για να καταλάβουμε πώς λειτουργούν αυτά τα δεδομένα, είναι καλό να έχετε διαβάσει Καρλ Πόπερ, να έχετε διαβάσει Τόμας Κουν, Φεριγιάμπεν, γιατί έτσι έχετε μια δομή που θα σας προετοιμάσει. Θα μου πείτε, μα είναι μερικοί που έχουν γράψει πριν έρθει καν η πληροφορική, άρα τι μας ενδιαφέρει να έχουμε τις βάσεις. Είναι το ανάλογο από κάποιον που λέει, εγώ θέλω να μάθω πώς χτίζεται ένας ουρανοξύστης, αλλά δεν έχει διαβάσει ποτέ για μπετό. Το μπετό υπήρχε και πριν τους ουρανοξύστες, άρα είναι καλό να έχουμε μια τεχνική υποδομή πριν τη δομή. Το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε σε αυτή τη σχέση, όταν ο ένας πάει πολύ γρήγορα και ο άλλος πάει πολύ αργά, είναι ότι το αργό χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Άρα αυτή η βραδύτητα της σκέψης θα είναι ένα χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχει τεχνητή νοημοσύνη για να σας απαντάει σωστά. Δηλαδή φανταστείτε μια ροή του λόγου που να είναι τόσο γρήγορη και δεν καταλαβαίνετε τι έχει απαντήσει. Θα του πείτε πιο αργά. Άμα θέλετε να έχετε ένα μοντέλο, είναι πολύ απλό, σκεφτείτε το πώς λειτουργείτε όταν μιλάτε με ξένους τη γλώσσα τους, την οποία δεν την κατέχετε όπως την κατέχουν οι ίδιοι. Άρα στην αρχή κάνετε μια ωραία φράση, την προετοιμάζετε, την πετάτε και όλος κάνει το λάθος να πιστεύει ότι ξέρετε τη γλώσσα του και απαντάει. Και λέτε, συγγνώμη, τι ήταν αυτό το πράγμα. Άρα έχει ακόμα πιο ενδιαφέρον όταν το κάνετε με μικρά παιδιά ξένης γλώσσας, τα οποία θεωρούν ότι φυσικά και μιλάτε τη γλώσσα τους. Εκεί πέρα είναι ακόμα χειρότερα τα αποτελέσματα, γιατί τα λένε με μια ειδική προφορά. Άρα τι προσπαθώ να σας κάνω σαν προσομοίωση, να ξέρετε ότι όλοι μας όταν μιλάμε σε άλλη γλώσσα είμαστε πιο ηλίθιοι. Απλώς αυτό το ξεχνάμε όταν μιλάμε με τους άλλους που μιλάνε σε άλλη γλώσσα. Εντάξει, δηλαδή το κλασικό που θα πει ο Έλληνας είναι ότι αυτοί οι ξένοι τώρα όταν μιλάνε ελληνικά. Ναι, αλλά τώρα άμα δείτε έναν Έλληνα να μιλάει κορεάτικα, υπάρχει η ίδια δυσκολία. Άρα η πρώτη δυσκολία είναι, αν είναι μόνο θέμα ταχύτητας, είναι και θέμα μνήμης. Έχουμε όλοι μία μνήμη, αλλά δεν έχουμε και μία τεράστια μνήμη. Άρα φανταστείτε τώρα όταν μιλάτε με κάποιον που έχει μια τεράστια μνήμη. Μερικές φορές συμβαίνει αυτό στους γονείς να μιλάτε με τα παιδιά σας που θυμούνται με ακρίβεια πράγματα τα οποία έχετε σχεδόν ξεχάσει. Και λες, καλά θυμάσαι και αυτό και μην το συνεχίζετε αυτό, γιατί μετά θυμούνται ακόμα κι άλλα. Και συνεχίζει. Γιατί στην πραγματικότητα έχουν μια φρέσκια μνήμη μικρής διάρκειας με μεγάλη ακρίβεια που δεν έχει αρχίσει να δημιουργεί αναμνήσεις. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε πρώτα απ' όλα στον χώρο των αναμνήσεων. Δηλαδή, έχουμε μια καλλιτεχνική μνήμη. Όπως λέμε καλλιτεχνικό φλου, Κατερίνα, το έπιασες αυτό, είναι με μια βραδύτητα Αγγελόπουλου. Του τύπου, θυμάσαι καλά τι μου είπες, νομίζω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι δύσκολο να μιλάμε με κάποιον που έχει μια άμεση μνήμη για οποιοδήποτε γεγονός. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ τώρα δίνω παραδείγματα τυχαία. Έχετε μια συνομιλία και λέτε, θυμάστε την εποχή που η Κωνσταντινούπολη ήταν απελευθερωμένη από το 1918 έως το 1923. Εδώ κανονικά, κοινωνικά λέτε, ναι, ναι, δηλαδή,
Πού το πάμε. Βέβαια, ο άλλος ξέρει ότι δεν έχετε πια ιδέα για ποιο πρόγραμμα πάμε. Και θυμάστε τον στρατηγό που περπατούσε με το άλογο και είχε τους δύο φαντάρους και έκανε το ανάλογο από τον Σουλτάνο του 1453. Μπορεί. Θυμάστε ότι γεννήθηκε στο Μοσταγκανέμ. Τώρα, κανονικά, εκτός από τους πολύ σκληρούς μαθητές, είναι πολλοί που έχουν φύγει ήδη και δεν σημειώνουν πια. Είμαστε εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι ο κορεσμός, όταν λες, εντάξει, δεν μιλάει για μένα, ούτε μου μιλάει εμένα. Μιλάει μόνος του. Εντάξει. Άρα, επειδή εμείς είμαστε της διδασκαλίας, ξέρουμε ακριβώς πότε μιλάμε μόνοι μας και τώρα ξέρω ότι για μερικά λεπτά μιλούσα μόνος. Το πιο απίστευτο όμως, το λέω και για την κάμερα για να μην υποθυμίσει, είναι ότι όλα αυτά που είπα έγιναν. Θα ήταν βέβαια εντυπωσιακό για εσάς άμα σας μιλούσα για το 2130. Εντάξει. Αλλά εκεί πέρα θα λέγατε, εντάξει τώρα, πού το ξέρετε. Πώς ξέρετε ότι θα γίνει έτσι. Το πιο απίστευτο να ξέρετε ότι είναι να μας ξαφνιάζουν οι αναφορές στο παρελθόν. Άρα να ξέρετε ότι το πρώτο πράγμα που θα μας ξαφνιάσει με την τεχνητή νοημοσύνη είναι πώς θα μας αλλάξει το παρελθόν, γιατί εμείς το έχουμε λίγο ξεχάσει. Προσέξτε, δεν θα είναι αλλαγή εκφυλισμός, θα μας υπενθυμίζει με μνήμες μια σταθεροποίηση αναμνήσεων. Δηλαδή, θυμάστε ένα γεγονός, όχι με σιγουριά, και ξαφνικά έρχεται ένας φωτογράφος και λέει, να, αυτό ήταν, εκεί ήσασταν. Και όταν το βλέπεις τη φωτογραφία, λες, α, ναι, όντως ήμουν εκεί. Βέβαια, δεν θυμάστε ακριβώς πώς ήταν, αλλά βλέπετε τη φάτσα σας. Είναι όπως οι φωτογραφίες στις σχολικές, που είστε όλοι μαζεμένοι εδώ με τη δασκάλα, τον δάσκαλο. Και σου λέει αυτός έγινε πρωθυπουργός, αυτός έγινε τάδε και εσύ είσαι εσύ. Η αναφορά και η άμεση πρόσβαση σε μνήμη χωρίς λάθος είναι κάτι που δεν είναι ανθρώπινο. Εντάξει. Εμείς εκτός αν το έχουμε διασταυρώσει, το έχουμε φτιάξει εκείνη τη στιγμή, είμαστε πάντοτε σε αυτό το φλου. Το ξέρουμε περίπου. Στα τεχνικά σημεία πρέπει να είναι πολύ πρόσφατη η μνήμη ή να είναι ειδικότητας. Τώρα τι σημαίνει όταν θα μιλάτε με ειδικό τρόπο σε μη ειδικό. Διότι η τεχνική νοημοσύνη δεν θα είναι ειδική όπως πιστεύουμε, θα είναι γενική. Άρα, γιατί το λέω αυτό, γιατί στην αρχή είχαμε την εντύπωση ότι θα είχαμε τα expert system, τα οποία ουσιαστικά ήταν οι πολύ ειδικοί σε έναν πολύ ειδικό τομέα. Και μετά καταλάβαμε ότι εδώ έχει ένα κορεσμό και δεν τα καταφέρνουν, γιατί ακόμα και για να κάνετε διαγνώσεις ιατρικές, χρειάζεστε κομμάτια από άλλους τομείς που μαζί συνθέτουν μια γνώση που σας επιτρέπει να απαντήσετε στον τομέα. Άρα είναι αυτό που λέμε μερικές φορές out of the box, αλλά θα έχει πολύ πλάκα όταν θα είναι οι άλλοι εντελώς out of the box, γιατί το box θα είμαστε εμείς. Και θα λες πρέπει να σκεφτείς διαφορετικά, δηλαδή πόσο διαφορετικά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα σκέφτεται πώς σκέφτεται ο άνθρωπος και θα σκέφτεται πώς είναι δυνατόν να σκέφτεται έτσι. Δηλαδή, άμα έχετε λοιπόν κάποιον που έχει γνώση σε έναν τομέα και κάνει μάθημα σε αυτόν τον τομέα, μερικές φορές καταλαβαίνει πώς το μικρό παιδί σε αυτόν τον τομέα σκέφτεται, καταλαβαίνει ότι είναι λανθασμένη η σκέψη και καταλαβαίνει πού πρέπει να ξαναπάρει το μάθημα για να το ξαναλλάξει. Αυτό τώρα σας φαίνεται φυσιολογικό. Τώρα φανταστείτε όμως ότι σας το εξηγεί κάποιος που δεν είναι καθόλου του τομέα, που δεν έχει δει ποτέ τον τομέα, και εσείς του κάνετε μια ερώτηση του τομέα σας και σας απαντάει και αναρωτιέται πώς δεν το σκεφτήκατε. Για όλους μας, επειδή έχετε όλα τα κινητά σας, Android και τα λοιπά, τα έξυπνα, σας υπενθυμίζω ότι όταν φτιάξαμε το iPhone δεν είχε καν τηλέφωνο. Το έβαλαν στο τέλος. Όλοι οι άλλοι που αντιγράφουν το iPhone βάζουν πρώτα το τηλέφωνο και μετά αντιγράφουν. Άρα είχαν φτιάξει απλώς έναν πολύ μικρό υπολογιστή, ας το πούμε ένα iPad, το οποίο λένε δεν βάζει ένα τηλέφωνο μέσα. Ωραία. Να σκεφτείτε ότι πριν, όταν είχατε έναν υπολογιστή κανονικό, είχατε ποτέ να ρωτηθεί γιατί δεν έχει τηλέφωνο.
Δηλαδή, θέλω να φανταστείτε αυτή την κίνηση. Εμείς είμαστε και του θεάτρου, μας αρέσουν αυτά. Εγώ θυμάσαι. Κάνεις αυτό. Σας παρακαλώ, μπορεί να με βοηθήσετε. Και τώρα μιλάς στο τηλέφωνο, αλλά μιλάς μέσω του υπολογιστή. Να θυμάστε ότι ακόμα και όταν κάνουμε hotline, όχι hot με την, οποία, με την άλλη, την κλασική, παίρνετε στο τηλέφωνο για να πείτε ότι ο υπολογιστής δεν λειτουργεί. Δεν παίρνετε στον υπολογιστή να πείτε ότι δεν λειτουργεί, ενώ τώρα με το iPhone παίρνετε τηλέφωνο και του λέτε έχω ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι αυτό που μεταδίδει το πρόβλημα. Και δεν σας ξαφνιάζει που ο άλλος σας λέει κάνε αυτό και την ώρα που σας μιλάει κάνετε αυτό και διορθώνει αυτό που μιλάει. Είναι δύο επίπεδο. Είναι, παρόλο που έχει ένα πρόβλημα, σας βοηθάει πώς να λύσετε το πρόβλημα. Θέλω να φανταστεί λοιπόν ένα μικρό παιδί που έχει μια δυσκολία να του εξηγήσετε ένα θεώρημα και ξαφνικά σου λέει «Μανά, άμα θες να μου το εξηγήσεις, εξήγησέ το με το άλλο θεώρημα, μέσω του άλλου, εξήγησέ μου το λίμα και μετά πες μου πώς είναι το θεώρημα». Και ειδικά όταν η μάνα είναι μαθηματικός, λέει «Α, δεν το έχω σκεφτεί, ναι, τώρα να το κάνουμε έτσι». Ναι. Και έτσι θα το καταλάβω. Και λες τώρα με δουλεύει εφόσον με εξηγεί πώς θα το καταλάβω. Αλλά να ξέρετε ότι όταν ο υπολογιστής σας λέει κάντε αυτή την κίνηση για αυτή την κίνηση, σας εξηγεί αυτό που θα έπρεπε να ξέρετε, αλλά ξέρει ότι δεν το ξέρετε και σας λέει τι να κάνετε για να επικοινωνήσει με εσάς. Είμαστε εντάξει, θα ακόμα εδώ. Λοιπόν, ας πούμε τεχνολογία παράθυρο. Τεχνολογία παράθυρο. Πρέπει να το πείτε στα αγγλικά για να καταλάβετε γιατί το λέω παράθυρο. Τεχνολογία παράθυρο είναι ότι άμα το πρόβλημα έχει το αυτοκίνητό σας, έχει ένα πρόβλημα, τα κλείνετε όλα, τα σβήνετε όλα, ξαναβγαίνετε από το αυτοκίνητο και τα ξανακάνετε και το ξανανοίγετε. Που είναι κλασικό να το κάνετε αυτό στον αυτοκινητόδρομο, έτσι δεν είναι. Ας πούμε, έχετε το tableau de bord και σας δείχνει ένα πράγμα. Άρα κανονικά τεχνική παράθυρο, τα σβήνετε όλα. Κάνετε reboot. Μέσα στον αυτοκινητόδρομο, εντάξει. Και το ξανανάβετε και το αυτοκίνητο έχει πάρει μπρος. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Στην πραγματικότητα έχουμε ένα μοντέλο το οποίο δεν λειτουργεί σε άλλες συσκευές. Δεν γίνεται να το κάνετε αυτό. Φανταστείτε σε ένα τρένο. Έχει ένα πρόβλημα. Ανάβει μια λάμπα. Σταματάμε το τρένο. Σβήνουμε όλα τα πράγματα, το ξανανάβουμε. Το κρατάτε μετέωρο στο ενδιάμεσο, εντάξει. Γιατί είναι βέβαια ηλεκτρομαγνητικό. Δεν έχουμε σκεφτεί ότι την ώρα που διδάσκουμε τον πιο μικρό, να είναι ο πιο μικρός που μας εξηγεί πώς να του διδάξουμε. Θα σας δίνω ένα μοντέλο που είναι πιο απλό. Το παιδί σας έχει μάθει να διαβάζει παραμύθι. Γιατί συνεχίζει να σου λέει, μου διαβάζεις το παραμύθι? Αυτό θα είναι ένα μοντέλο που θα πρέπει να κρατήσετε. Οι υπερδομές θα μας ζητάνε να διαβάζουμε με τον δικό μας το ρυθμό το παραμύθι που διαβάζουν μόνες τους. Είναι όπως όταν ένα παιδί λέει σε αυτό το κομμάτι μουσικής ξαναπαίξε αυτό, ξαναπαίξε, ξαναβάλτε αυτό σας παρακαλώ, ξαναβάλτε. Ενώ μπορεί να κάνει απλώς το κουμπί και να το ξαναβάλει μόνο του. Είναι, πώς να το πω, η αγαπημένη μας μοναξιά που μοιράζεται. Την ώρα που το ακούω, αυτό το κομμάτι, μ' αρέσει, αλλά μ' αρέσει να τα ακούω από σένα. Ενώ μπορώ να το διαβάσω και να τα ακούω. Είναι το χαρακτηριστικό από αυτούς που διαβάζουν στο μετρό την εφημερίδα του άλλου. Και όλος το καταλαβαίνει και σου δίνει την εφημερίδα. Λέει, όχι, όχι. Μάλλον κάτω έχω τελειώσει. Εγώ διαβάζω μόνο τα μονάφυλλα. Δεν θέλω από την άλλη πλευρά. Εντάξει, παρατηρήστε. Άρα, όταν το βλέπετε με αυτό, να ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλά μοντέλα νοητικά που λειτουργούν ήδη να μας προετοιμάσουν. Και θα έχει πλάκα γιατί όταν θα συνομιλείτε με αυτόν τον τρόπο, θα λέτε κάτι μου θυμίζει. Να ξέρετε ότι οι υπερδομές θα σας θυμίζουν ανθρώπους που έχετε συναντήσει. Μιλώ κλασικούς ανθρώπους, όχι εξωγήινους, αλλά τους άλλους. Και θα λες, κοίτα πώς σκέφτεται. Άρα, θυμάστε ότι όταν κάναμε τα πρώτα bot, με συνομιλία, με υπολογιστή, αυτός ήταν φτιαγμένος μόνο με συντακτική ανάλυση και γλωσσολογία, δεν μιλάει, αλλά αναλύει τι λέτε και καταλαβαίνει από αυτά που λέτε τι σας ενδιαφέρει πιο πολύ. Καταντήσαμε να
πάμε στα δικαστήρια. Δηλαδή είχαμε μια γυναίκα που είχε ερωτευτεί τον υπολογιστή και ήθελε να μάθει ποιος ήταν πίσω. Η εταιρεία είπε δεν είναι κανένας πίσω. Άρα αναγκάστηκε να εκθέσει στο δικαστήριο όλους τους αλγόριθμους που επέτρεπαν να απαντάει έτσι. Και να δείξουν, π.χ. υπάρχει μια δυσκολία, γιατί στην ίδια ερώτηση δεν απαντάει πάντοτε με τον ίδιο τρόπο. Γιατί ξέρουν ότι άμα απαντάς με τον ίδιο τρόπο στην ίδια ερώτηση, το ξέρουν και οι άνδρες με την... Άρα δεν πρέπει να απαντάς με τον ίδιο τρόπο, πρέπει να πεις κάτι λίγο διαφορετικό. Άμα είναι κάτι λίγο διαφορετικό, μάλλον παρακολουθείς την ερώτηση. Εκτός βέβαια οι ερωτήσεις είναι του τύπου «πες μου». Εκεί πέρα ξαφνικά έχετε μια ανάδραση και λέει «τι λέγαμε» γιατί βέβαια δεν έχει ακούσει τίποτα από πριν. Εντάξει. Άρα εδώ τι γίνεται. Το πρόγραμμα, το bot, είναι φτιαγμένο για να ακούει συστηματικά όλα αυτά που λέτε. Αν είχαμε κάνει τέτοιες ασκήσεις με τους φοιτητές, τους είχα βάλει να αποδείξουν ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Άρα η ιδέα πάνω κάτω ήταν να κάνουν έξυπνες ερωτήσεις ανώμαλες, οι οποίες μπλοκάρουν το σύστημα και το σύστημα σε κάποια φάση ξαναλέει τα ίδια. Άρα εκεί καταλαβαίνεις ότι μάλλον δεν το έχει. Αυτό τώρα κάποιος που το βλέπει θετικά δεν το κάνει ποτέ. Ξέρετε. Δηλαδή, οι ερωτήσεις του τύπου «έχεις ώρα» και όλος λέει «ναι, αλλά δεν σου δίνει την ώρα», δεν το κάνουμε. Υπάρχει και χειρότερο. Άρα, «έχεις ώρα», «ναι». Θα μπορούσε να σταματήσει εδώ και να κάνει «ναι, κόμμα, θες να σου πω την ώρα». «Ναι». «Πότε». «Τώρα». Τώρα που μου το είπες ή τώρα που μιλάμε. Μπορεί να πεθάνετε, εντάξει. Χωρίς να σας δώσω ποτέ την ώρα. Ενώ νομίζετε ότι μιλάτε με κατοχικό καθεστώς. Καμιά σχέση, είναι απλώς ότι απαντάει ακριβώς. Αν απαντάτε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, θα δείτε ότι θα σας θυμίσει μερικά αυτιστικά παιδιά. Που εσείς νομίζετε ότι το κάνουν εξεπίτηδες για να σας νευριάσουν, ενώ θεωρούν ότι αφού αυτό ρωτάς, εγώ αυτό απαντάω. Τι να κάνουμε τώρα. Άρα, πρέπει να καταλάβετε λοιπόν ότι θα κάνουμε ένα στρατηγικό μείγμα και θα βάλουμε πολλούς ανθρώπους σε μία υπερδομή. Δηλαδή, πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά στο ίδιο αντικείμενο και γιατί κλασικά εμείς πιστεύουμε ότι μία υπερδομή θα είναι απλώς ένας άνθρωπος, λίγο πιο εξελιγμένος, αλλά τέλος πάντων θα είναι ένας άνθρωπος. Ενώ αυτό το ξέρουμε ότι δεν θα είναι έτσι, θα είναι πολλοί άνθρωποι μαζί στον ίδιο. Δεν θα είναι λοιπόν ένας ηθοποιός, θα είναι ένας σκηνοθέτης. Και θα είναι ένας σκηνοθέτης που θα δουλεύει να κάνει τους ρόλους του ηθοποιού. Δεν θα είναι ένας μουσικός, θα είναι ένας διευθυντής ορχήστρας που θα δουλεύει να παίξει και λίγο βιολί. Άρα θέλω να καταλάβετε όλους αυτούς τους ρόλους σύνθεσης. Πρέπει να καταλάβετε ότι θα το φτιάξουμε σαν μοντέλο και θα ζητάμε από ανάλυση κάπου να παίζει μόνο αυτό. Άρα θα είναι ένας συνθετικός χαρακτήρας που θα απαντάει αναλυτικά σε έναν αναλυτή. Γιατί το λέμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί όταν ακούτε μία νότα, στην πραγματικότητα ακούτε πολλές νότες. Απλώς ο εγκέφαλός σας ακούει πιο πολύ τη νότα και δυσκολεύεται να ακούσει τις αρμονικές. Θέλω τώρα να φανταστείτε μία συζήτηση με ένα αντικείμενο που λέγεται Ιόχαν και του λες «πες μου ένα λα» και σου λέει «με ποια τρίτη αρμονική» και κανονικά πας για «συγγνώμη». Το λα θέλω εγώ, αυτό είναι απλώς λα. Άμα σας δώσει ένα λα χωρίς αρμονικές, θα πείτε ότι αυτό είναι ψεύτικο. Πάνω κάτω είναι το λα του τηλεφώνου. Ένα λα από όργανο είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο. Και γι' αυτό μας επιτρέπει, όταν ακούτε μόνο μία νότα, να αναγνωρίζετε το λα. Από ποιο όργανο είναι. Ωραία, ρωτάω τώρα. Εσείς πιστεύετε ότι η φωνή της υπερδομής θα είναι σαν το τηλέφωνο ή σαν το όργανο? Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι θα είναι σαν το όργανο. Αλλά θα είναι ένα σύμπλεγμα από συχνότητες που θα σας υπενθυμίσουν ότι αυτή είναι μια συγκεκριμένη φωνή. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αλλά
σχεδόν σε όλα τα αεροδρόμια έχουμε ήδη τεχνητές φωνές. Έχουν αυτές λίγο τις αστείες παύσεις μερικές φορές, γιατί έχουν πάρει ακριβώς τις ίδιες λέξεις και απλώς αλλάζουν. Δεν κάνουν πια τα λάθη που έκαναν παλιά με τον ενικό και πληθυντικό, αλλά ακόμα το νιώθετε. Όταν κάναμε τώρα νέα μοντέλα, φτιάξαμε νέα προγράμματα που δεν πήραν τα πιο εξελιγμένα για να εξελιχθούν, ξαναπήγαν από τη βάση, άκουγαν τον ανθρώπινο θόρυβο και από τον θόρυβο έβαγαν έναν νίκο, ο οποίος ο ήχος αυτός είναι πιο ανθρώπινος. Αλλά όταν το ακούτε, λέτε, καλά, αυτό είναι τεχνητή φωνή. Ναι. Άρα το πρώτο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι όταν ακούμε μια φωνή, πώς μπορούμε να ακούμε αν είναι τεχνητή ή αν είναι φυσική, ενώ αποτελείται από φυσικούς ήχους τεχνητά. Είμαστε εντάξει, είστε ακόμα εδώ, εντάξει. Δε. Όσοι πιστεύουν ότι θα είναι πιο εύκολο μετά προς το τέλος, είναι λάθος. Εδώ από όσο παίρνω την άνεσή μου, έμαθα την αίθουσα, μου αρέσει. Ωραία περνάτε εδώ πάντως. Άρα, όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι ουσιαστικά κάνουμε μοντέλα νόησης. Δηλαδή, με ποιον θα μιλούμε? Θα μιλούμε με κάποιον που μοιάζει με μας ή με κάποιον άλλον? Άμα θέλετε να φάτε μια νοητική σχαλιάρα, είναι πολύ απλό. Σκεφτείτε όταν μιλάτε με το παιδί σας και είναι σε πολύ μικρή ηλικία και είναι με το ίδιο φύλο με εσάς. Θα το κάνω πιο θετικό, θα βάλω το άλλο φύλο. Δηλαδή έχετε μια τάση να προτιμάτε. Άρα μιλάτε με το άλλο φύλο, εντάξει. Αλλά είναι μικρό. Και κάπου πετάει και σποντούλες που σας λέει το ίδιο φύλο πιο μεγάλο. Πάνω κάτω λέτε, όχι από τώρα. Λέτε στην κόρη σας, ας πούμε, πού είναι οι κάλτσες μου. Και απαντάει το τρίο ετών, εκεί που τις άφησες. Αυτό είναι εκνευριστικό. Διότι είναι η αλήθεια, αλλά σας θυμίζει κάποια άλλη. Τη μάνα σας. Απέφυγα να βάλω το... Τι προσπαθώ να σας πω. Αυτό που μας ξαφνιάζει είναι ότι όπως απαντάει να μην είναι της σωστής ηλικίας. Εντάξει. Άρα μπαίνω τώρα στις ηλικίες που αυτό είναι άνετο. Άρα όλοι όσοι εσείς είστε γέροι, ενώ αυτοί που είναι πάνω από 20 χρονών. Ποια ηλικία θα έχει η υπερδομή? Δηλαδή, μιλάτε στο τηλέφωνο και μιλάτε με κάποιον, από τη φωνή λέτε, α, αυτός θα είναι 40, 50, 60, κάτι θα πείτε, εντάξει, αρχίζει να το πείτε. Όταν απαντάει μια τεχνητή φωνή, ποια ηλικία του βάζετε, βλέπετε? Άρα μετά το άλλο, είναι ότι όταν συνομιλάει μαζί σας, με ποιον συνομιλάτε? Δηλαδή, όταν λέμε εμείς οι άνθρωποι, λέμε είμαστε συνομήλικοι, να βλέπεις τη φάτσα του άλλου. Πάνω κάτω σου λέει, γεννήθηκα τάδε, είχα το δίπλωμά μου τάδε, πάνω κάτω λες αυτό. Με μία υπερδομή θα πεις συνομήλικος με τι, με χιλιόχρονο. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι στην πραγματικότητα θα μιλάμε με πρόσφατες παλιές μνήμες. Πώς να το πω. Φανταστείτε τώρα ότι έχετε τον προπάπου σας, τον έχετε παγώσει, τον ξεπαγώνετε, τον βλέπετε τώρα, είναι πιο νέος από εσάς. Εντάξει, είναι πιο νέος από εσάς, γιατί τον παγώσατε. Ξέρω εγώ, έκανε παιδί, τον παγώσατε αμέσως μετά. Μετά κάνετε εσείς όλα τη σειρά και τώρα ας πούμε εσείς είστε, ξέρω εγώ, ένας τριαντάρης και μιλάτε με τον προπάπου σας που είναι εικοσάρης. Τον διάλογο τον φαντάζεστε? Άρα θα έχει παρατηρήσεις νέου, ο οποίος όμως θα είναι πιο παλιός από εσάς. Κάπου θα σας μπερδεύει, γιατί σας πετάει και μνήμες που έχει, αλλά θα σας μιλάει σαν νέος. Εντάξει, τύπου Ερατόκριτος. Είχε μνήμη γέρου. Αυτό το μοντέλο μπορεί να το φανταστείτε, έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι πώς θα του μιλάτε εσείς, δηλαδή σε ποια ηλικία θα του μιλάτε. Θα του μιλάτε ως 20χρονο,
ή ως προπάπου σας. Άρα, αυτό φαίνεται λίγο παράξενο, αλλά σας υπενθυμίζω ότι είναι ένα από τα όμορφα παραδείγματα του Καμιού, Αλμπέρ Καμιού, για όσους καταλαβαίνουν τα γαλλικά, γιατί είναι άλλοι που λένε Καμιού και τέλος πάντων δεν έχει καμία σχέση. Είναι ότι όταν πάει να δει τον τάφο του πατέρα του και αντιλαμβάνεται ότι είναι πιο γέρος από τον πατέρα του. Και είναι η πρώτη επαφή με τον πατέρα του, γιατί πέθανε όταν ήταν μικρός. Στον ξένο βάζει τη μητέρα του για να μας μπερδέψει, ενώ στην πραγματικότητα μιλάει για τον πατέρα του. Αλλά δεν ήθελε να είναι τόσο αυτοβιογραφικό, αλλά κάμια αναφορά, αυτοί που έχουν διαβάσει λίγο το βιογραφικό του καταλαβαίνουν. Και ήταν ένα μεγάλο σοκ για τον Καμιού. Αυτό εδώ εγώ το έχω ζήσει πιο πρόσφατα στην Κύπρο με αγνοούμενο, ο οποίος ήταν αγνοούμενος όταν ήταν 20 χρονών και τον θάψαμε 60. Και τον βρήκαμε μετά από 40 χρόνια. Πάνω στον τάφο η εικόνα ήταν όταν ήταν 20. Άρα εμείς ήμασταν πιο μεγάλοι από αυτόν. Αλλά ήταν του 74. Δίπλα ήταν ο πατέρας του, που κανονικά θα πρέπει να ήταν ο προπάπους, σε ηλικίες εντελώς διαφορετικές. Γιατί δεν κολούσε με αυτόν. Αλλά βέβαια ο πατέρας ήταν ο πατέρας του 60χρονου, όχι του 20χρονου. Όταν λοιπόν λες τον 60χρονο, πέθανε τόσο νέος. Μίλας στον 60χρονο ή στον 20χρονο. Γιατί για 40 χρόνια δεν ξέραμε αν έχει πεθάνει ή αν ζει ακόμα. Και μετά σε κάποια φάση μαθαίνεις ότι πέθανε, αλλά όχι τώρα, τότε. Πώς μιλάς μαζί του, ως τώρα ή ως τότε. Γιατί ας πούμε άμα ήταν ζωντανός, θα ήταν 60 χρονών. Θα του μιλούσατε όπως τον βλέπατε όταν ήταν 20. Με τίποτα. Θα βλέπατε τη φάτσα. Προσπαθώ να σας πω ότι αυτά τα νοητικά μοντέλα τα σκεφτόμαστε ακόμα και φιλοσοφικά για να καταλάβουμε ότι η αντιμετώπιση είναι λίγο διαφορετική. Όταν οι Ευρωπαίοι πήγαν στην Αμερική, πάνω κάτω ήταν ξεκάθαρο το πλαίσιο ότι είχαμε αναπτυχθεί περισσότερο. Όταν οι Ευρωπαίοι πήγαν στην Κίνα, μόνο ξεκάθαρο δεν ήταν. Όταν οι Πορτογάλοι πήγαν στην Ιαπωνία για πρώτη φορά, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος είδε για πρώτη φορά τους Ινδούς, δεν μπορείς να πεις ότι ήταν ξεκάθαρο ότι ήμασταν πιο προχωρημένοι. Είχαν και αυτοί προχωρήσει με τους δικούς τους ρυθμούς, αλλά ήταν κάτι το ανάλογο που πάλι ήταν μια μορφή αρχαιότητας. Λέω λοιπόν ότι θέλω να φανταστείτε ότι αυτή η πρώτη επαφή με τεχνητή και φυσική νοημοσύνη είναι, που πρέπει να σκεφτούμε, είναι δυναμικά πόσο καιρό θα είναι μικρή η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή σε πόσο καιρό θα είναι γριά. Σε πολύ λίγο καιρό. Δηλαδή μέσα στη ζωή μας θα την δούμε νέα ρούλα, και μετά θα είναι μπαμπόγρια, η οποία θα μας μπαμπόγρια, θα το πω πιο θετικά, θα είναι σοφή. Δεν εννοώ ότι, ας πούμε, η Αθηνά, η Θεά Αθηνά, η Θεά Αθηνά, όχι Αθηνά, η Θεά Αθηνά, πόσο χρόνο είναι που είναι τόσο σοφή. Είναι σίγουρα μια μπαμπόγρια που έχει κάνει πολλά lifting. Γιατί για να έχεις τόσες γνώσεις δεν γίνεται. Όχι, να τα λέμε αυτά. Εντάξει, για την Αφροδίτη δεν πειράζει, δεν έχει γνώσεις. Εντάξει, καημένη, μόνο όμορφη μπορεί να είναι. Άρα, εδώ το θέμα είναι ότι αυτές οι υπερδομές θα μοιάζουν πιο πολύ με την Αθηνά παρά με την Αφροδίτη. Στην αρχή θα βλέπετε την Αφροδίτη βέβαια, θα την κάνουμε με ωραία καλούπι κλπ. Και μετά δεν θα μιλάτε πια με το καλούπι. Γιατί το καλούπι αλλάζει γρήγορα. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι η εξέλιξη. Αυτό που είχαμε δει π.χ. για τον Καρλ Σάγκαν που ήταν αστρονόμος, είχε σκεφτεί ότι η πρώτη επαφή που πρέπει να έχει ο άνθρωπος με έναν εξωγήινο θα ήταν καλό για τον εξωγήινο να κάνει ό,τι μπορεί για να φαίνεται σαν άνθρωπος. Για να μην πάθουμε το πρώτο σοκ, καταλαβαίνετε. Ώστε να έχει τρία μάτια, κέρατα, διάφορα. Αλλά να μοιάζει με άνθρωπο. Και τελικά αυτό νομίζω το βλέπετε όσοι έχουν διαβάσει contact, επαφή, είναι όντως σκέφτονται ότι
για πρώτη επαφή με αυτούς εδώ τους τύπους που είναι αρκετά καθυστερημένοι, καλύτερα να δείξουμε την επαφή τους που μοιάζει με αυτόν. Και τελικά εσύ, γιατί είσαι τόσο καθυστερημένος που λες, μας μοιάζουν κιόλας. Αυτό είναι το τέλειο, εντάξει. Μέχρι να καταλάβεις τι είναι από πίσω. Όταν μιλάτε, ας πούμε, σε ένα παιδί, έχετε την τάση να κατεβαίνετε πιο κάτω. Να μιλάτε με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν σας έδωσα το παράδειγμα όταν μιλάτε με ένα σκύλι, γιατί εδώ αυτό είναι εκνευριστικό. Να μιλάμε, ας πούμε, με ένα παιδί. Μιλάτε με έναν παιδικό τρόπο και μιλάτε και πιο δυνατά. Εντάξει. Αλλά όταν έρχεται μετά ο αδελφός που είναι μαντράχαλος, λέει: τι μιλάς έτσι? Δεν κολλάει. Δεν το κάνουμε αυτό, γιατί νομίζουμε ότι όλος δεν καταλαβαίνει. Να ξέρετε, το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι να καταλαβαίνουν ότι δεν καταλαβαίνουμε. Άρα θα κάνουν ότι καταλαβαίνουν λιγότερο για να φέρονται πιο κοντά σε εμάς. Αυτό θα είναι η εφηβεία. Άρα η εφηβεία, όπως ξέρετε, είναι αυτό που χαρακτηρίζει τους γονείς, είναι όταν έχετε προβλήματα επειδή έχετε ένα παιδί το οποίο έχει αυτή την ηλικία και εσείς περνάτε την εφηβεία σας. Διότι στην εφηβεία ο γονιός καταλαβαίνει ότι το παιδί που γέννησε δεν είναι ο εαυτός του. Είναι άλλο παιδί. Ενώ έως την εφηβεία νομίζω ότι είναι απλώς ένα αντίγραφο πιο μικρό. Και μετά το αντίγραφο ξεκολλάει και λες: γιατί μου μιλάει έτσι? Γιατί δεν είναι ο εαυτός σου. Εντάξει. Άμα δεν θέλετε να στεναχωρηθείτε με την εφηβεία, δεν κάνετε παιδί και ασχολείστε με καθρέφτες. Μια χαρά είναι, απαντάνε με τον ίδιο τρόπο, το ίδιο χαμόγελο. Άμα είστε τσατισμένοι, πάλι και αυτός τσατισμένος, υπάρχει μια απόλυτη συμβατότητα. Άμα φτιάχνετε ένα παιδί, πολύ γρήγορα λέει: δεν είμαι αυτό που νομίζεις ότι είμαι. Και εκεί πέρα αυτό, οι πιο μεγάλοι, το ονομάζουν εφηβεία. Έχει πολύ πλάκα να το σκεφτείτε, γιατί η εφηβεία είναι απλώς μια περίοδος κλασική στην ανάπτυξη ενός ανθρώπου. Το αυτό που δεν είναι κλασικό είναι γιατί αυτός που είναι πιο μεγάλος πιστεύει ότι είναι πρόβλημα να είναι στην εφηβεία. Και έχουμε και πιο ωραίο ακόμα. Λέμε, εγώ όταν ήμουν νέος δεν κάναμε αυτά. Βέβαια, άμα περιγράφατε τι κάνατε όταν ήσασταν νέος, γι' αυτό τα παιδιά σας όταν μαθαίνουν για τα νεανικά σας χρόνια, δεν βγαίνει πάντα σε καλό. Αλλά είναι καλό να τα κρατάτε έτσι, να λέτε, εντάξει, απλώς εμείς δεν κάναμε τέτοια, τίποτα άλλο. Άρα, λέω λοιπόν ότι το θέμα της ηλικίας είναι βασικό. Όταν συνομιλούμε με κάποιον που δεν βλέπουμε, δεν μας απασχολεί αυτό, αλλά παρόλα αυτά, επειδή έχουμε την ειδικότητα της φωνής, καταλαβαίνουμε με ποιον μιλάμε. Τώρα θέλω να φανταστείτε ότι δεν καταλαβαίνετε με τίποτα με ποιον μιλάτε. Δηλαδή δεν ξέρετε αν είναι ένας σοφός. Εγώ του λέω λίγο διαφορετικά. Λέω, ας πούμε, όταν απαντάτε στο παιδί σας που είναι 10χρονο και σας κάνει μια ερώτηση, η οποία είναι σοβαρή, αλλά εσείς θεωρείτε ότι δεν είναι σοβαρή επειδή είναι 10χρονο. Λέω, θα απαντούσες στον Άινσταϊν έτσι όπως απάντησες? Αν ήξερες ότι αυτό το 10χρονο είναι ο Άινσταϊν? Όχι, 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 όχι. Θα πηγαίνετε στο Google, θα διαβάζατε το λήμα που λέει για τη σχετικότητα και μετά θα το απαντούσατε. Γιατί θα ξέρατε ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε. Εντάξει. Ωραία. Άρα, ας πούμε, θέλει να μιλήσει για ζάρια. Στην Ελλάδα έχουμε ειδικότητα τα ζάρια. Θέλω να φανταστείτε ότι έχετε έναν διάλογο με μια τεχνητή νοημοσύνη για τα ζάρια. Εντάξει. Και θα παίξουμε ζάρια, θα πρέπει να ποντάρουμε κάτι, ας πούμε εξάρες. Μας αρέσουν οι εξάρες. Και να του λέτε αμέσως εσύ τι προτιμάς και να σας βάζει κάτι νούμερα και να λέτε αυτή είναι η απάντηση. Δίνω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Ρίχνετε δύο ζάρια μαζί και κάνετε το άθροισμα από τα δύο ζάρια και θα έχετε έναν αριθμό. Ποιον αριθμό συμφέρει να ποντάρετε? Τώρα εσείς σκέφτεστε. Έτσι γίνεται. Δεν είναι φυσιολογικό να απαντάτε αμέσως. Τώρα η υπερδομή απαντάει αμέσως. Άμα ο ένας έχει δικαίωμα να απαντήσει πριν από τον άλλον, έχει απαντήσει πριν από εσάς, έχει πάρει το νούμερο και εσείς παίρνετε το δεύτερο. Το δεύτερο θα χάνετε. Γιατί δεν έχει ισοτιμία. Το ένα είναι το καλύτερο μόνο. Ενώ η μία απάντηση. Την οποία ψάχνετε ακόμα κανονικά.
Εγώ θα το αφήσω, το ψάχνω. Βλέπω μερικοί Ελληνο-Νορβηγοί το ψάχνουν ακόμα. Άρα, λέω απλώς ότι άμα το σκεφτείτε, εμείς αυτό που μας ξαφνιάζει είναι άμα υπάρχει αμεσότητα στην απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτηση. Θα μου πείτε τότε δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι απλώς ότι είναι, μιλάς με έναν Θεό. Δεν είναι αυτό. Μιλάει μόνο με γνώσεις που έχει, δεν μιλάει με γνώσεις που δεν έχει. Απλώς αυτές οι γνώσεις που έχει ξεπερνούν τις γνώσεις που δεν έχετε. Σε μεγάλο βαθμό. Κατά συνέπεια είναι σαν να σας απαντάει κάποιος που θυμίζει, ξέρω εγώ, μάγο, προφήτη, να μην πούμε και άλλα πιο βαριά. Καταλάβετε. Με έναν τρόπο ενηγματικό. Φανταστείτε τώρα ότι θέλετε να του βάλετε ασκήσεις και του κάνετε έξυπνες ερωτήσεις και κοιτάζετε πώς απαντάει. Και απαντάει κανονικά σε όλο. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι αστείο μετά. Okay, το ξαναλέω πιο ανθρώπινα, γιατί εδώ βλέπω. Λοιπόν, έχουμε ένα τετράγωνο, έχουμε μια κατσίκα που τρέχει. Εντάξει, τρέχει στην πρώτη γραμμή, κάνει 80 δευτερόλεπτα. Δεύτερη γραμμή, 80 δευτερόλεπτα. Τρίτη γραμμή, 80 δευτερόλεπτα. Τέταρτη γραμμή, 1 λεπτό και 20. Άρα, λες τον άλλον, τι έπαθε η κατσίκα. Τώρα φανταστείτε ότι σας λέει αμέσως, δεν έπαθε τίποτα, αφού 1 και 20 είναι 80 δευτερόλεπτα. Δεν γίνει πια αστείο. Τώρα εσείς επειδή το καταλάβατε όλοι, δεν γελάσατε, έτσι γίνεται. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Είναι λογικό. Ενώ άμα δεν είχατε καταλάβει, θα λέγατε τι είπε. Μετά θα καταλαβαίνετε, θα λέγατε, α, αυτό είπε. Ήταν αστείο. Τώρα δεν ξέρω γιατί γελάτε. Θα κάνετε προσομοίωση. Δηλαδή, άμα γελάσουμε τώρα, θα καταλάβω ότι καταλάβαμε το προηγούμενο που είχαμε καταλάβει. Τι προσπαθώ να σας πω. Φανταστείτε ότι οποιαδήποτε τεχνική ερώτηση και να απαντάτε και να ρωτάτε, σας απαντάει με έναν άμεσο τρόπο. Θα ξέρετε αμέσως ότι δεν είναι ανθρώπινο. Άρα να ξέρετε ότι αυτό το έχουμε βάλει ήδη στα προγράμματα. Όταν κάνουμε λοιπόν τεχνητό διάλογο, βάζουμε στον υπολογιστή να απαντάει κάπου λάθος. Σου λέει κάποιος που είναι ανθρώπινος, αλλά παλιά, κάνατε έναν διάλογο, μιλούσαμε εμείς με την κυρία, ας πούμε, και ξαφνικά του έλεγα, έστι ναι, πόσο κάνει, και απαντούσε. Τότε ήξερε ότι ήταν υπολογιστής. Και τώρα απαντάει, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, ότι είναι τόσο.